Έτοιμοι να ενισχύσουν τις δυνάμεις των ΜΑΤ που επιχειρούν αδιάλειπτα εδώ και 3-24 ώρα στον Εύρο, δηλώνουν οι αστυνομικοί της Κρήτης. Σύσσωμο το προσωπικό που υπηρετεί στη διεύθυνση του Ηρακλείου έχει τεθεί στη διάθεση του αρχηγείου της Ελλάς, ώστε να μετακινηθούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ενώ στο προσκήνιο έρχονται εικόνες από τον κατεστραμμένο εξοπλισμό των αστυνομικών που δέχονται βροχή από πέτρες και πυρακτωμένα ξύλα. Έτοιμοι να βρεθούν στην πρώτη γραμμή δίπλα στους συναδέλφους τους που επιχειρούν στον Εύρο είναι οι αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Το έχουμε θέσει δημόσια, είναι μια πραγματικότητα ότι η Κρήτη θα στηρίξει τη Βόρεια Ελλάδα όπως το κάνει πάντα, θα το κάνει και αυτή τη φορά. Εκατοντάδες ένστολοι και από τους 4 νομούς δήλωσαν στις υπηρεσίες τους όσο και στις συνδικαλιστικές τους ενώσεις ότι προσφέρονται εθελοντικά να μετακινηθούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εκεί όπου οι δημιουργίες των ΜΑΤ δίνουν σκληρή μάχη για να αποτρέψουν μαζική εισρωή μεταναστών. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας αλλά και τον θαυμασμό μας για τους συναδέλφους μας που επιχειρούν στα σύνορα της χώρας μας στον Εύρο. Οι συνάδελφοί μας των Χανίων δηλώνουν έτοιμοι να μεταβούν άμεσα σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας από τον Εύρο έως το Καστελόριζο προκειμένου να προφυλάξουν την ακεραιότητα των συνόρων της. Λεπτό με το λεπτό τρέχουν οι εξελίξεις και λογικό είναι να αλλάζουν και σχεδιασμοί. Σε περίπτωση που κληθεί το Λασίθι, το Ηράκλειο και πιστεύω ολόκληρη Κρήτη να μεταβεί είτε στα νησιά είτε στον Εύρο, αμέσως οι συνάδελφοί μου θα πάνε. Εθελοντές έχουν δηλώσει όλοι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο Ηράκλειο, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών του Λασιθίου φέρνει στο προσκήνιο και το θέμα του εξοπλισμού των δημιουργιών. Όσοι αστυνομικοί τυχόν μετακινηθούν θα κληθούν να επιχειρήσουν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους. Κάτι που για τους ένστολους του Λασιθίου σημαίνει λιγμένα κράνη και διαλυμένες ασπίδες. Εννοείται να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας, όμως με κάποιες προϋποθέσεις, καθώς όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν υπάρχει η έλλειψη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έχουμε λιγμένα κράνη, διαλυμένα κάποια από αυτά, έχουμε έλλειψη σε χημικά, επομένως το Λασίθι ναι να βοηθήσει πάνω, όμως να εξοπλιστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ιδάλλως θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Οι εικόνες που έχουν στα χέρια τους οι συνδικαλιστές της αστυνομίας από τον εξοπλισμό των ανδρών των ΜΑΤ που βρίσκονται στα σύνορα είναι σοκαριστικές. Μετά από 3-24 ώρα πραγματικής μάχης βρίσκονται στη γραμμή του καθήκοντος με αχρηστευμένα μέσα αυτοπροστασίας όπως τα κράνη και οι ασπίδες που βλέπετε. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οι συνάδελφοί μας στο ΜΑΤ, οι οποίοι πριν λίγες μέρες δέχτηκαν σφοδρή κριτική με βαρύς χαρακτηρισμούς όπως δολοφόνοι ή γουρούνια, εθελοντικά έκοψαν τα ρεπό τους και τις άδειες τους, ακόμα και στις αναρωτικές, και μετέβησαν με τις δημιουργίες τους και τα κράνη και τις ασπίδες τους, και αυτή τη στιγμή επιχειρούν νύχτα μέρα στα σύνορα της Ελλάδας, χωρίς να έχουν κοιμηθεί και χωρίς να έχουν φάει για ολόκληρα 24 ώρα. Μέχρι στιγμής στα ελληνοτουρκικά σύνορα έχουν μετακινηθεί όλες οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις από τη Βόρεια Ελλάδα έως και τη Θεσσαλία και δεν αποκλείεται η Χρυσή Εφεδρία της Κρήτης να αξιοποιηθεί σύντομα. Βέβαιο θεωρείται ωστόσο ότι θα προηγηθεί στα επόμενα 24 ώρα η μετακίνηση αστυνομικών αλλά και λιμενικών από την Κρήτη προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εμείς έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση να το κάνουμε αυτό, εμείς και ο στρατός, και καλό είναι την παρούσα περίοδο να χρησιμοποιηθούν αυτοί που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, διότι σε αντίθετη περίπτωση ίσως έχουμε και τα αντίθετα αποτελέσματα. Και το θεσμικό ρόλο. Και το θεσμικό ρόλο από το Σύνταγμα, το οποίο μας δίνει την εξοδότηση και την αρμοδιότητα να φυλάμε εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα.